Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Μίλτο Πεχλιβάνο, για την πρόσκληση και χαίρομαι πραγματικά που είμαι στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Ράχελ. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα θέματα, ώστε η όποια συζήτηση να μην γίνει σε ένα κενό, να γίνει σε μία πραγματικότητα όπως αυτή διαγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γιατί ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να γίνουν σε μία συνεργασία είναι η συνεργασία αυτή να εξαρτάται αποκλειστικά από τον οικονομικό παράγοντα. Και συνήθως, και το ξέρουμε αυτό και είναι μία από τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα χρηματοδοτικά πακέτα της έρευνας, πέραν της χρηματοδότησης ελάχιστα πράγματα γίνονται. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί ουσιαστικά να συνεχίσει η ήδη υπάρχουσα συνεργασία και κυρίως, όπως είπατε και πριν, σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και από τη δική μας πλευρά σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης. Θέλω να δώσω ένα στίγμα στο καθένα από αυτά. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα στην Ελλάδα ως προς την καινοτομία. Διότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι κακομαθημένες επιχειρήσεις. Είναι κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις. Ουδέποτε μία επιχείρηση δεν σκέφτηκε ότι για να μπορέσει να αξιοποιήσει μία ερευνητική καινοτομία πρέπει να επενδύσει. Πάντα θεωρούσαν ότι το αποτέλεσμα της έρευνας με έναν πολύ απλό τρόπο μπορεί να παράγει πλούτο. Αυτό είναι επειδή οι επιχειρήσεις αυτές ήταν κρατικοδίαιτες. Άρα ένα από τα πράγματα που προσπαθεί η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είναι να βάλουμε στο τραπέζι τη λογική της υγιούς επιχειρηματικότητας. Εμείς ως αριστερή κυβέρνηση δεν είμαστε αντίθετοι στην επιχειρηματικότητα. Εμείς είμαστε αντίθετοι στην αρπακόλα. Και δυστυχώς στον χώρο των επιχειρήσεων είχαμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Άρα η συνεργασία μας σε θέματα καινοτομίας και έρευνας νομίζουμε ότι θα έχει και μία άλλη διάσταση και αυτή η διάσταση θα είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την ηθική της επιχειρηματικότητας όταν οι επιχειρήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν την καινοτομία. Τώρα, ως προς το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, όπως πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε, η τεχνική εκπαίδευση δεν έχει το κύρος των υπόλοιπων επιστημών ή των υπόλοιπων πρακτικών, αν θέλετε. Αυτό έχει κάποιους ιστορικούς λόγους. Ο βασικός ιστορικός λόγος ήταν ότι έως πολύ πρόσφατα το πανεπιστήμιο ήταν ο βασικός μοχλός ταξικής κινητικότητας. Ήσουν από κάποια φτωχή οικογένεια, έμπαινε στο πανεπιστήμιο, έπαιρνες πτυχίο και μέσω του δημοσίου κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο μέσω του δημοσίου, υπήρχε αυτή η ταξική κινητικότητα. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρχε ο θεσμός μιας ταξικής κινητικότητας, η τεχνική εκπαίδευση μόνιμα θεωρήθηκε ένα δεύτερο πράγμα. Τα τεχνικά σχολεία ήταν μέρη όπου πηγαίναν οι αποτυχόντες. Αυτό βέβαια τελευταία έχει αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του πανεπιστημίου, επειδή έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της κοινωνίας και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Εμείς ένα από τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε πάρα πολύ την τεχνική εκπαίδευση. Ήδη
στην παράλληλη δομή, δηλαδή το λύκειο, το γενικό λύκειο και η τεχνική και το τεχνικό λύκειο, ήδη έχουμε δημιουργήσει τον τέταρτο χρόνο, το χρόνο της μαθητείας, που σημαίνει ότι όταν τελειώσεις μπορείς να πας σε μια επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, να πληρώνεσαι για ένα διάστημα μαθητείας. Εμείς τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Μέσα στα τεχνολογικά ιδρύματα και στα πανεπιστήμια να ιδρύσουμε διετείς δομές. Δηλαδή κάποιος που τελειώνει το τεχνικό λύκειο να μπορεί να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΗ, αλλά όχι για τα κλασικά τετράχρονα πτυχία, αλλά για τα διετή πτυχία, όπου θα μπορεί να παίρνει πιστοποίηση επαγγελματική με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Άρα θα μπορεί να πηγαίνει να δουλέψει σε όποιο μεγάλο έργο, είτε ελληνικό είτε εκτός Ελλάδας. Αυτό, ο λόγος που το κάνουμε έτσι, είναι για να ικανοποιήσουμε, και τελειώνουμε αυτό, ένα φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο, ξέρετε, πολλές φορές τα φαντασιακά και τα συμβολικά είναι τόσο έντονα όσο τα υλικά. Δηλαδή, η δυνατότητα των παιδιών να μπορούν να πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο, σε ανώτατη σχολή. Αντί λοιπόν να πηγαίνουν στις κλασικότερες επιστήμες, να μπορούν να πηγαίνουν σε τέτοιου είδους δομές, οι οποίες, ακριβώς επειδή θα είναι και υπό τη σκέπη των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων, θα έχουν και μία επιστημονική επάρκεια στο να μπορούν να δίνουν αυτά τα πιστοποιητικά. Άρα, νομίζουμε ότι και για τα δύο αυτά θέματα, δηλαδή και για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας, και κυρίως αυτή η γκρίζα ζώνη που είναι ανάμεσα στην καινοτομία όπως βγαίνει από το εργαστήριο και στην καινοτομία όπως την παίρνουν οι επιχειρήσεις, αλλά επίσης και στα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης, νομίζω ότι με τους Γερμανούς συναδέλφους μας έχουμε να διανύσουμε πολύ χώρο και νομίζουμε και πολύ σημαντικές εμπειρίες.